Είναι γνωστή η αντίθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί πρόκειται για μια συμφωνία που έγινε με παραγγελία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ, μια συμφωνία που αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διευθέτησης που προωθείται στα Βαλκάνια με στόχο την ευρωατλαντική ολοκλήρωση της περιοχής. Τη θέση μας αυτή ανέλησε με αποτελεσματικό τρόπο ο ειδικός αγορητής του κόμματος και δεν θα επαναλάβω. Θέλω όμως να σταθώ σε δύο πλευρές που αποδεικνύουν την ορθότητα αυτής της θέσης. Το πρώτο, αρκετοί βουλευτές όλων των κομμάτων, των άλλων κομμάτων, αναφέρθηκαν σε ιστορικά ζητήματα για να τεκμηριώσουν την όποια άποψή τους, θετική ή αρνητική, απέναντι στη συμφωνία. Αν κάτι όμως επιβεβαιώνει η ιστορία, είναι το εξής. Πράγματι, ιστορικά ο χώρος των Βαλκανίων είναι χώρος όπου συμβιώνουν διαφορετικοί λαοί, πολιτισμοί, φυλές, θρησκείες, δημιουργώντας ένα μοσαϊκό όπου κάθε φορά όταν ένα κομμάτι φεύγει από τη θέση του, δημιουργεί αναταραχή σε ολόκληρο το σύστημα. Συχνές ήταν οι συγκρούσεις, οι αντιπαραθέσεις, ακόμα και οι πόλεμοι στην περιοχή. Η κατάσταση αυτή όμως δεν δημιουργήθηκε από μόνη της, ούτε βεβαίως με τη θέληση των ενδιαφερόμενων λαών των Βαλκανίων. Αυτό που πάντα βάραινε, που έπαιζε καθοριστικό ρόλο, ήταν η λύση που έδιναν σε εισαγωγικά οι μεγάλες δυνάμεις, ακόμη από την περίοδο που διαμορφωνόταν η κρατική υπόσταση των σημερινών αστικών κρατών, αλλά και οι επεμβάσεις τους μέχρι σήμερα στην περιοχή, με το πιο πρόσφατο παράδειγμα, τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και οι συνέπειες που ακολούθησαν. Επεμβάσεις που έγιναν και γίνονται για να επιβάλλουν τη δική τους λύση, γιατί με τη γνωστή μέθοδο του «διέρε και βασίλευε», με την καλλιέργεια και όξυνση των εθνικιστικών αντιθέσεων ανάμεσα στους βαλκανικούς λαούς. Επομένως, οι υπεριαλιστικές δυνάμεις, οι παρεμβάσεις τους, είναι η βασική αιτία των προβλημάτων και σε καμία περίπτωση, σε όλη την ιστορική διαδρομή, δεν αποτέλεσαν παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης διαχρονικά. Και εσείς τι κάνετε? Όλοι σας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, όχι μόνο συμφωνείτε με αυτούς τους σχεδιασμούς και τις παρεμβάσεις τους στην περιοχή, αλλά σταθήκατε και στέκεστε στιλοβάτες των υπεριαλιστικών σχεδίων στα Βαλκάνια. Αυτούς που στηρίζετε είναι αυτοί που σήμερα απροκάλυπτα επεμβαίνουν στις εξελίξεις στη Βενιζουέλα. Η δεύτερη και κατά τη γνώμη μας εξίσου σημαντική αιτία έχει να κάνει με τη δράση των αστικών τάξεων των χωρών της περιοχής. Βεβαίως υπήρξαν αλλαγές που δεν έχω το χρόνο όλα αυτά τα χρόνια να αναλύσω. Οι αλλαγές αυτές όμως όξυναν τις αντιθέσεις και τους ανταγωνισμούς μεταξύ των υπεριαλιστικών δυνάμεων και εντάθηκαν στο έπακρο. Στα Βαλκάνια συναντιούνται σημαντικά ανταγωνιστικά σχέδια σε μια σειρά τομείς, όπως η ενέργεια, η αγωγή μεταφοράς της, οι δρόμοι μεταφοράς εμπορευμάτων και άλλα. Διασταυρώνονται όμως αντιτιθέμενες και αντιτιθέμενες επιδιώξεις των αστικών τάξεων της περιοχής, όπως για παράδειγμα της τουρκικής και της ελληνικής, επιδιώκοντας ο καθένας για λογαριασμό του αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή. Στην περιοχή υπάρχουν ζωτικά συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης των ελληνικών μονοπωλίων. Το θέμα της ονομασίας καθόλου δεν εμπόδισε την αθρώα εξαγωγή κεφαλαίων από την Ελλάδα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης των άμεσων ξένων επενδύσεων στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τέταρτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας είναι η Ελλάδα. Το κεφάλαιο πάει όπου μυρίζει κέρδος. Μάλιστα, στις 10 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στη γειτονική χώρα το 2017, οι 6 πρώτες είναι μέσα στις 10. Είναι ελληνικές. Τις επικίνδυνες εξελίξεις στα Βαλκάνια τις βλέπει η αστική τάξη της χώρας μας ως ευκαιρία. Να γιατί η ελληνική αστική τάξη και οι κυβερνήσεις που στηρίζουν την πολιτική της, δηλαδή την κερδοφορία της, στηρίζουν και τα σχέδια των ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Γιατί δένει απόλυτα με το όραμα της ελληνικής αστικής τάξης και των κομμάτων της για ανάδειξη της χώρας σε ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο. Η προσαρμογή του ελληνικού καπιταλισμού στις γενικότερες στρατηγικές υπεριαλιστικών κέντρων είναι πολιτική επιλογή που συμφέρει την αστική τάξη της Ελλάδας
και όχι γενικώς και αορίστως τη χώρα μας. Κόμματα διαλύονται, βουλευτές κάνουν μεταγραφές με βάση τη στάση τους απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Όμως όλοι μαζί, παρά το ότι φαίνεται σε εισαγωγικά ότι σκοτώνεστε, στην ουσία συντάσσεστε πλήρως με τα σχέδια των ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπηρετώντας ακριβώς αυτή τη λογική, δηλαδή τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η Συμφωνία των Πρεσπών δεν αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και ευημερίας, αλλά το μόνο που εγγυάται είναι η όξυνση αυτών των ανταγωνισμών στην περιοχή. Όσοι πάλι νομίζουν πως η ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ αυτόματα θα αποσβήσει τυχόν κινδύνους παραπέρα εμπλοκής των διμερών σχέσεων, ας ρίξει μια ματιά στην πολύχρονη πείρα των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων. Η θέση μας λοιπόν είναι πως οι ανάγκες των λαών της περιοχής, η αμοιβαία επωφελή συνεργασία των χωρών, μπορεί να διασφαλιστεί μόνο από την αποδέσμευση από αυτές και κάθε άλλες υπεριαλιστικές ενώσεις με τους λαούς νοικοκύριδες στον τόπο τους. Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά έχει διαλέξει υπεριαλιστή με σκοπό την αποτελεσματικότερη υπηρέτηση των συμφερόντων της ελληνικής αστικής τάξης μέσα στις δοσμένες κάθε φορά συνθήκες. Η Συμφωνία των Πρεσπών αυτόν τον σκοπό υπηρετεί. Γι' αυτό το ΚΚΕ θα την καταψηφίσει.